Χρυσμάτη, μας έχει λείψει. Να ξεκινήσουμε δυσάρεστη είδηση, θάνατος υγειονομικού, 50χρονου. Ένας 50χρονος τραυματιοφορέας από το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό, νοσηλευόταν διασωληνωμένος για ημέρες και δυστυχώς σήμερα έφυγε από τη ζωή. Είχε κάνει εμβόλιο, αλλά δεν πρόλαβε να. Είχε κάνει το εμβόλιο στις 6 Απριλίου και νόσησε μία εβδομάδα μετά. Δεν είχε προλάβει θέλει να δράσει. 12-14 μέρες για να ωστόσο, δράσει. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι υγειονομικοί ήταν οι πρώτοι που μπορούσαν να εμβολιαστούν από άρχισε. Τον Ιανουάριο και δυστυχώς άργησε. Είναι ένα μήνυμα αυτό. Ο άνθρωπος βέβαια χάθηκε. Πάμε να δούμε τα τελευταία στοιχεία της πανδημίας που έχουν αέρα αισιοδοξίας, διότι έχουμε μείωση παντού και στα κρούσματα και στους διασωληνωμένους και στους θανάτους. Κάτω από 2.000 λοιπόν σήμερα τα κρούσματα, 1.957 με 59.927 τεστ, αρκετά ψηλά και η θετικότητα στο 3,27%. Το χαμηλότερο σημείο των τελευταίων εβδομάδων, το 3,2. Ναι, ναι. Και είναι και μεγάλος αριθμός των τεστ. Για μία ακόμη φορά τα περισσότερα εντοπίζονται στην Αττική, ωστόσο η Αττική για δεύτερη ημέρα έχει πέσει κάτω από 1.886, 184 στη Θεσσαλονίκη και 79 κρούσματα στην Αιτωλοκαρνανία. Να δούμε άμα θες και τους θανάτους που, που είναι μειωμένοι. 43 νέοι θάνατοι, 661 οι διασωληνωμένοι, 16 λιγότερο. Βλέπουμε σταδιακά καθημερινά ότι πέφτουν και οι διασωληνωμένοι. Ναι, ναι. Πάμε λοιπόν στις εισαγωγές. Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία. Κάθε μέρα σταθερά κάτω από 200 και χθες και προχθές 130. Οι εισαγωγές στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη έχουμε μια εικόνα σταθεροποίησης. Το δούμε και Θεσσαλονίκη, ναι. Και εκεί ήταν 25 και χθες και προχθές. Φαίνεται ότι όσα κρούσματα έχουμε δεν πηγαίνουν όλα αυτά πλέον στα νοσοκομεία. Ήταν μια καλή εφημερία όπως μας είπαν. Όλα αυτά με φόντο το ηχηρό καμπανάκι από την Επιτροπή των Ειδικών ότι δεν έχουμε τελειώσει. Μπορεί να έχουμε πια ελεύθερες μέρες χωρίς SMS, χωρίς ραντεβού στα καταστήματα, χωρίς περιορισμούς στις διαδημοτικές, διαπεριφερειακές μετακινήσεις. Αλλά η πανδημία είναι εδώ. Και το δείχνουν τα στοιχεία σε 10 περιοχές της χώρας, εκ των οποίων οι 7 είναι νησιά. Είναι η Κέρκυρα, είναι η Σκιάθος, είναι η Ικαρία, που έχουμε μεγάλη αύξηση κρουσμάτων μετά την έξοδο του Πάσχα. Αυτό είναι που ανησυχεί, Νίκο, τους επιστήμονες. Οι επιδημιολογικές εξάρσεις και ειδικότερα σε νησιά όπως η Ικαρία, η Κάρπαθος, η Κέρκυρα, η Νάξος και η Σκιάθος. Και εκεί τι βλέπουμε, ότι τα κρούσματα είναι σε νεαρότερες ηλικίες, 20 έως 36 ετών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την πτώση του μέσου όρου ηλικίας των κρουσμάτων στα 39 με 40 έτη. Γι' αυτό. 40 επί κύριε Παπαγγέλου, 39 ο καθηγητής Σκιώτρας. Και το στο σύστημα υγείας αυτή η πίεση. Τώρα όλα αυτά προέρχονται από την ενδοοικογενειακή μετάδοση αλλά και από τις συναθρήσεις που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι. Τώρα να πούμε εδώ ότι έχουμε και μια αύξηση του υλικού φορτίου στα λίμματα, 50% σε σχέση. Ανακοινώθηκε νωρίτερα, ναι. Με την περασμένη εβδομάδα. Το είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό είναι τώρα μια που τάση. Βλέπουμε είναι το RT, είναι τα νέα στοιχεία που έδωσε ο καθηγητής Τσιόδρας. Η ταχύτητα μετάδοσης του κορονοϊού που πέφτει. Βλέπουμε λοιπόν στο δείκτη μεταδοτικότητας στην επικράτεια σε όλη την Ελλάδα ότι είναι στο 0,83. Πριν από 15 ημέρες ήταν στο 0,97. Η Θεσσαλονίκη πάει εξίσου καλά στο 0,87. Είχε ξεπεράσει τη μονάδα, να υπενθυμίσουμε, και η Βόρεια Ελλάδα συνολικά που είναι στο 0,74. Με το όριο συναγερμού στο 1, άρα είμαστε πολύ παρακάτω. Ας ελπίσουμε ότι θα προσέξουμε για να συνεχίσουμε έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε, Άρτεμις Μάτη.